Πάρε την ευθύνη της ζωής σου στα χέρια σου. Για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι της Πυριακής Εκκλησίας, στα θέατα περάσματα, σας χαιρετώ, είμαστε και πάλι μαζί και χαίρομαι που επικοινωνούμε πάλι. Για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, υπεύθυνος είσαι εσύ. Υπεύθυνη είσαι εσύ. Διότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, αν δεν συνεργαστείς και εσύ μαζί του. Σου δίνει το χέρι του και πρέπει και εσύ να του δώσεις το δικό σου. Σου δίνει όλη την καλή του διάθεση, την αγάπη του, τη δύναμή του, τη βοήθειά του, τη συμπαράστασή του στη ζωή σου, αλλά θα πρέπει και εσύ να αφαιθείς στο Θεό να σε φτιάξει, να σε αλλάξει, να δεχτείς αυτή την αλλαγή στη ζωή σου, ώστε να μπορέσει κάτι να αλλάξει στο σπίτι σου, στην καρδιά σου, στο μυαλό σου και να γίνεις επιτέλους ένας χαρούμενος και ευτυχισμένος άνθρωπος. Βασίλη, πιστεύω να συμφωνείς. Χαίρομαι που και εσύ είσαι μαζί μας και σήμερα και σε αυτή την εκπομπή και μας συντροφεύεις μουσικά, επεξεργάζεσαι ηχητικά την εκπομπή, τον ήχο της εκπομπής. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 41 18 602 και 41 18 640. Υπάρχει και ένα email της εκπομπής που είναι το athéata.perasmata@yahoo.gr. Είπα πριν μια λέξη, ότι να αφήσεις το Θεό να σε αλλάξει και δηλαδή να πάθεις τι, να μετανοήσεις. Είναι πολύ βασική αυτή η έννοια. Μετανιώνω στη ζωή μου, να αλλάξω κάποια πράγματα στη ζωή μου, να αλλάξω δηλαδή τρόπο νόησης, τρόπο που βλέπω τη ζωή, που ερμηνεύω τα φαινόμενα, που εξηγώ τις καταστάσεις. Και όπως η λέξη, ας πούμε, μεταμόρφωση θα πει αλλάζω τη μορφή μου, και λέμε ότι ο Χριστός μας μεταμορφώθηκε στο όρο Σταβόρ, δηλαδή άλλαξε η μορφή του, έτσι και η λέξη μετάνοια θα πει ότι αλλάζω, μεταμορφώνω τη νόησή μου, τη σκέψη μου, το πώς βλέπω τη ζωή, πώς εξηγώ τα πράγματα. Έχουμε κάνει σοβαρά λάθη στη ζωή μας που όλα ξεκινούν από την αμετανοησία μας. Δηλαδή, τώρα εσύ ακούς τη λέξη μετάνοια και τις πιο πολλές φορές έχεις στο μυαλό σου αυτή την αμαρτία που κάνεις και λες όταν αμαρτάνω μετανιώνω. Δηλαδή, τι θα πει μετανιώνω, λέμε μερικές φορές. Κάθομαι και στεναχωριέμαι και λέω αυτό που έκανα ήταν άσχημο. Και με πιάνει έτσι μια θλίψη, μια κατάνοιξη. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στην Κλίμακα, ότι η μετάνοια λένε ένα χρυσό καρφί της ψυχής που μας πληγώνει και τρέχει αίμα από την καρδιά μας και μετανιώνουμε για τα λάθη μας και μας πιάνει μια συστολή και τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μας. Ωραία, αυτό είναι ένα στάδιο της μετανοίας, είναι μια πλευρά της μετανοίας, μια φάση της μετανοίας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο βήμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα που βιώνεται πάνω στη ζωή, πάνω στην πράξη της ζωής. Δηλαδή δεν αρκεί να σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έκανα, δεν φέρθηκα σωστά και να μην αλλάξεις τίποτα μετά στα γεγονότα πάνω στη ζωή. Πάνω στη ζωή παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Όχι μόνο να κάθεσαι και να κλαίγεσαι και να μείνεις μόνο στα δάκρυα, αλλά μετά που θα βρεθείς πάλι με τον αδερφό σου, αφού λες ότι μετάνιωσες για τα λάθη που έκανες, να κάνεις καινούργιες κινήσεις, να κάνεις άλλα βήματα. Δηλαδή, αν εγώ μετάνιωσα που σε πίκρανα και σε ξανασυναντήσω αύριο και σήμερα το βράδυ κάθομαι και στεναχωριέμαι και λέω τι κρίμα που σε πίκρανα, τι κρίμα που σε πρόσβαλα, και αύριο που σε συναντήσω πάλι δεν αλλάξει τίποτα από το λεξιλόγιο μου απέναντί σου, από το φέρσιμό μου, από τη στάση μου, από το βλέμμα μου, από τα πικρόχολα σχόλια που θα σου κάνω, από την ηρωνία, από το πείσμα μου, τότε τι θα πει μετάνοια? Τι θα πει μετάνοια? Ότι χτες το βράδυ καθόμουν και το σκεφτόμουν? Η σκέψη να ρυθμίσει τα έργα, να αλλάξει συγκεκριμένα πράγματα, να αλλάξεις κινήσεις. Μην κάνεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια λάθη. Άλλαξε, άλλαξε, βρες κάποια άλλη λύση. Αφού κάνεις τα ίδια και δεν βλέπεις αποτέλεσμα στη ζωή σου, μετάνιωσε, δηλαδή σκέψου και πες. Κάθε φορά δηλαδή, για παράδειγμα, που μιλάω ας πούμε έτσι στη γυναίκα μου, γίνεται καυγάς. Δεν γίνεται. Όταν λοιπόν μετά από 10 μέρες ξανατσακωθούμε και πω πάλι τα ίδια πράγματα, όπως λένε τα παιδιά, αν παίξει πάλι η ίδια κασέτα, δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί η ίδια κασέτα φέρνει πάλι τον ίδιο καυγά.
ο ίδιος καυγάς, φέρνει πάλι τα ίδια επεισόδια στο σπίτι, τις ίδιες σκληρές κουβέντες. Τι περιμένεις να αλλάξει αφού δεν αλλάζεις εσύ? Λεξιλόγιο, προτάσεις, σκέψεις, λύσεις, ίδια πράγματα κάνεις. Όπως μίλαγες, έτσι μιλάς. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα, νομίζω, και από εκεί ξεκινούν όλα. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή, που αποδέχεσαι τα γεγονότα, που τα ερμηνεύεις μέσα σου, και μετά όλα αυτά να σε κινητοποιήσουν, βέβαια, σε αντίστοιχες ενέργειες, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στη ζωή σου. Στο λέω, μου θυμίζει ένα μαθητή, θα σου το πω έτσι με παραδείγματα σήμερα, γιατί νομίζω όντως χανόμαστε στη θεωρητική περιγραφή του τι είναι μετάνοια, αλλά τα παραδείγματα νομίζω μιλούν πρακτικά στη ζωή μας. Γιατί όντως η πράξη είναι θεωρίας επίβασης. Δηλαδή θεωρία εύκολα λέει κανείς. Στην πράξη, τι θα πει αυτό στην πράξη? Μετανιώνω. Τι θα πει στην πράξη μετανιώνω? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έλεγε ένα παιδί στον πατέρα του, για παράδειγμα, για να δεις αν αυτό το παιδί είχε μετάνοια ή δεν είχε. Λες τώρα παιδί μετάνοια από μικρό παιδάκι να μετανοήσει? Σου ξαναλέω, δεν αναφερόμαστε για συγκλονιστικά αμαρτήματα του τύπου κάποιος σκότωσε, κάποιος έκανε ένα φοβερό φρικτό αμάρτημα και πρέπει να μετανοήσει, όπως εννοούμε στα μοναστήρια, ας πούμε, ότι πήγε ένας πολύ αμαρτωλός. Μετάνοια χρειάζεται για το κάθε τι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έλεγε λοιπόν αυτός ο μαθητής στον πατέρα του, αυτό το τετράμινο λέει θα πάει πολύ καλά, μπαμπά. Θα φέρεις, λέει, καλούς βαθμούς. Λέει, θα φέρω, θα δεις, θα είναι πολύ καλύτερη βαθμή. Από 14 θα το κάνω, λέει. Και γυρίζει ο πατέρας του και του λέει το αυτονόητο και το πολύ απλό. Του λέει, απορώ, του λέει, ρε παιδάκι μου, πώς είσαι τόσο αισιόδοξος ότι θα φέρεις μεγάλους βαθμούς? Γιατί, λέει, μπαμπά, θα φέρω καλούς βαθμούς? Γιατί, λέει, βλέπω ότι όπως ήσουν, έτσι είσαι. Δηλαδή, ούτε διάβαζες, λέει, το προηγούμενο τετράμινο. Και τώρα βλέπω ότι εξακολουθείς πάλι να μην διαβάζεις. Τηλεόραση, λέει, έβλεπες πολλές ώρες, έπεσες υπολογιστή πολλές ώρες, χάζευες πολλές ώρες. Το ίδιο κάνεις και τώρα. Πώς είναι δυνατόν, λέει, κάνοντας τα ίδια πράγματα να ελπίζεις ότι θα αλλάξουν οι βαθμοί σου, αφού τα ίδια κάνεις? Πώς θα αλλάξουν οι βαθμοί? Το καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό? Το παιδί έλεγε, ήλπιζε, είχε όνειρα, αλλά ήταν θεωρίες. Αυτό το παιδί δεν είχε μετανιώσει. Και όταν λέω μετανιώσει, δεν εννοώ να πάει να κλειστεί στο δωμάτιό του και οπωσδήποτε να κλάψει και να χτυπάει το στήθος του και να λέει, ας πούμε, ο Θεός τη λάστη τίμητο αμαρτωλό. Η μετάνοια είναι στην πράξη. Στην πράξη, να πει, εκεί που διάβαζα 2 ώρες θα διαβάζω 4. Εκεί που έβλεπα τηλεόραση 5 ώρες θα βλέπω 1. Εκεί που έπαιζα υπολογιστή 5 και 6 ώρες θα παίζω πολύ λιγότερο. Στην πράξη. Γιατί από λόγια είμαστε όλοι. Και μετά απορούμε και λέμε, πώς δεν αλλάζει η ζωή μου, μα πώς να αλλάξει η ζωή σου? Αφού επαναλαμβάνεις τις ίδιες λανθασμένες κινήσεις. Είναι δυνατόν αν σε ένα φαγητό, σε μια συνταγή, βάζεις πάντα τα ίδια υλικά να βγει διαφορετικό φαγητό? Ή θα αλλάξεις το υλικό του φαγητού για να αλλάξει συνταγή, για να αλλάξει γεύση? Ή αν βάζεις συνέχεια το ίδιο και το ίδιο, θα δεις ίδιο αποτέλεσμα? Θα βάλεις λιγότερο αλάτι για να είναι το φαγητό λιγότερο αλμυρό? Δεν μπορεί να βάλεις το ίδιο αλάτι και μετά να λες, απορώ πώς έγινε τόσο αλμυρό, και σου λέει ο άντρας σου, μα αφού με τη χούφτα το ρίχνεις, λέει, και σου έχω πει, μην τα κάνεις τόσο αλατισμένα. Και εσύ απορείς, μα πώς έγινε αυτό πάλι, μα πώς έγινε αυτό πάλι. Ο μαθητής λοιπόν αυτός δεν έχει ζήσει τη μετάνοια στη ζωή του. Αυτό θα πει μετάνοια για ένα παιδί? Τι θα πει? Τι θα πει για ένα παιδάκι μικρό ότι μετανιώνει? Μου είπε κάποιος στο Άγιο Όρος, λέει, τα παιδιά που εξομολογείς, λέει, τα ρωτάς αν στρώνουν το κρεβάτι τους? Λέω, όχι, λέω, πατέρε, τι τα ρωτάς, λένε, κάνουν προσευχές 100 ώρες και αν πηγαίνουν στην εκκλησία και αγρυπνίες? Αυτά είναι μικρά παιδιά, λέει. Από αυτά τα μικρά παιδιά τι μπορείς να ζητήσεις για να ζήσουν έμπρακτα τη μετάνοια στη ζωή τους? Δηλαδή την αλλαγή της σκέψης τους, πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Λέω, τι να ζητήσουν, να στρώνουν το κρεβάτι? Γιατί, μου λέει, για δοκίμασε να τα ρωτήσεις, να δεις ποιος το στρώνει και να δεις αν το θεωρούν εύκολο. Και το δοκίμασα. Και δεν σου λέω ψέματα, όσους ρώτησα, δεν το στρώνει κανένας. Α, και μάλιστα και χαμογελάγανε πόνηρα, ότι δεν μπορώ, βαριέμαι. Είδες, βαριέμαι. Τι να το κάνεις το μεγάλο που βάζεις το σκοπό να πετύχεις μια υψηλή κορυφή, ενώ δεν μπορεί να ανέβεις ούτε ένα μικρό λόφο? Ούτε ένα σκαλοπάτι δεν θες να ανέβεις? Απλά πραγματάκια. Αυτά μας ομορφαίνουν τη ζωή. Αυτά αποδεικνύουν ότι κάτι μέσα μας έχει τροποποιηθεί. Ότι κάναμε ένα κλικ πιο πέρα. Ότι αλλάξαμε θέση. Αλλάξαμε στάση.
αλλάξαμε μάτι και βλέπουμε τη ζωή με άλλο βλέμμα και τα πράγματα αλλιώς. Άλλο παράδειγμα. Ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε ζάχαρο. Του αρέσαν όμως τα ψωμιά. Του αρέσαν τα γλυκά, του αρέσαν τα ζυμαρικά και οι πατάτες. Και έτρωγε. Τσιμπολόγαγε. Τα έτρωγε κρυφά και νόμιζε ότι επειδή κρύβεται αυτός, δεν καταλαβαίνει το σώμα του τι του κάνει και ότι το σώμα του δεν θα πάρει είδηση. Κρυβόταν στην κουζίνα, οι άλλοι κοιμόντουσαν, αυτός έτρωγε. Μετά έκανε εξετάσεις ζαχάρου, έβλεπε την τιμή ανεβασμένη. Πω, που έλεγε, βρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, απορώ. Και του είπε ένας γιος του που τον είχε δει μια φορά το βράδυ, που σηκωνόταν κρυφά, του λέει: Τι απορείς, βρε μπαμπά, λέει, τι απορείς, αφού εσύ τα κάνεις αυτά. Αφού εσύ τρως, είναι δυνατόν να περιμένεις να πέσει το ζάχαρο τρώγοντας αυτά που τρως? Είδες τι σου λέω, και είδες πώς προσπαθώ να σου μεταφέρω αυτή την λέξη, την τόσο συγκλονιστική, την τόσο επίκαιρη, την τόσο σύγχρονη, την τόσο μοντέρνα λέξη, την οποία την έχουμε ταυτίσει με ένα βαρύ εκκλησιαστικό κλίμα και στυλ. Ας πούμε, η μετάνοια νομίζουν είναι έτσι για κάποιους βαρυπινίτες που πρέπει να κάθονται να κλαίνε για αυτά που κάνανε. Μα όλοι έχουμε ανάγκη να μετανοήσουμε. Όλος ο πλανήτης έχει ανάγκη να μετανοήσει, να αλλάξει. Να αλλάξει σκεπτικό. Και από το σκεπτικό να πάει μετά και στο πρακτικό. Να αλλάξει πράξη ζωής. Μια άλλη κυρία ανέβαινε κάθε πρωί στη ζυγαριά και ενώ έτρωγε το βράδυ μια χαρά και απολάμβανε πάστες και γλυκά και τούρτες και αναψυκτικά και όλα τα καλά, μετά έλεγε το πρωί: Πω πω βρε παιδί μου, απορώ, μισό κιλό παραπάνω, απορώ πώς παίρνω τα κιλά. Έλεγε: Απορώ πώς παίρνω τα κιλά. Και της λέει ο άντρας της: Μα πώς απορείς, λέει, εγώ απορώ με την απορία σου. Μα εσύ, της λέει, αφού ζεις κανονικότατα, τρως όπως έτρωγες και μάλιστα τρως και παραπάνω, και θες και να χάνεις και βάρος. Δηλαδή, περιμένουμε λάθος αποτελέσματα από κινήσεις που βλέπουμε ότι μας οδηγούν σε αποτυχία. Αυτή η γυναίκα, για παράδειγμα, είχε μετανοήσει? Είχε αλλάξει δηλαδή τρόπο διατροφής? Όχι. Άμα δεν αλλάξεις, αγαπητέ μου, τρόπο διατροφής. Είναι μερικοί που λένε: Εγώ θέλω να κάνω μια δίαιτα, να μην στερηθώ όμως και τίποτα. Θέλω να κάνω μια δίαιτα, να μην αλλάξω και τίποτα. Δεν θα μου στερήσει εμένα, λέει, το κρασί και την μπύρα και τις κοκακόλες και τα παγωτά και τα φαγητά και ό,τι θέλω. Θέλω μια τέτοια δίαιτα βολική. Και λένε, το λένε όλοι: Άμα, λέει, δεν στερηθείς κιόλας και άμα και δεν δυσκολευτείς, δεν μπορεί να δεις αποτέλεσμα. Απλά πράγματα σου λέω σήμερα. Δηλαδή, δεν σου λέω κάτι. Αυτό θα πει. Ένα παιδί, λέει, τσακώνονται οι γονείς μου και λένε κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα. Και λέει κάποιος: Βρε παιδί μου, αφού βλέπεις ότι τα ίδια πράγματα που λες φέρουν τόσο μεγάλο καυγά και οδηγείσαι στο διαζύγιο, δεν μπορεί να σκεφτείς το απλό και να πεις: Κάπου κάνω λάθος στη ζωή μου. Κάπου κάνω ένα λάθος. Αφού κάνεις λάθος, γιατί δεν το αλλάζεις? Δηλαδή, τι να κάνω, τι να πω? Κοίταξε, προς το παρόν δεν θα σου πω τι θα πεις. Προς το παρόν θα σου πω να κάνεις αυτό το πρώτο βήμα. Ποιο βήμα? Να κάτσεις να σκεφτείς και να πεις και να το παραδεχτείς. Που είναι πολύ δύσκολο αυτό, να το παραδεχτείς και να πεις: Κοίτα, είμαι έξυπνος άνθρωπος. Εντάξει, αποδεδειγμένα. Δεν είμαι ανόητος, μου κόβει. Καταλαβαίνω. Μιλάω με τη γυναίκα μου ή μιλάω με τον άντρα μου. Τα λέμε. Όσες φορές όμως έχω μιλήσει, κάτι κάνω λάθος, γιατί το αποτέλεσμα της συζήτησης δεν βγάζει σε κάτι θετικό. Το σπίτι μας γίνεται πεδίο μάχης, εκρηκτική κατάσταση, και οι καρδιές μας και τα σώματά μας διαρκώς αποξενώνονται, γινόμαστε ξένοι μεταξύ μας. Κάπου γίνεται ένα λάθος. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα σωστά και να φέρνει τέτοιο αποτέλεσμα αρνητικό η τέλεια συμπεριφορά μας, έτσι. Αν είχαμε φερθεί τέλεια, θα πήγαιναν καλά τα πράγματα. Κάτσε, σκέψου το. Το πρώτο βασικό βήμα είναι αυτό το πράγμα, να το σκεφτείς. Σκέψου το, και όταν το παραδεχτείς, νομίζω μόνη της η ψυχή σου θα βάλει έτσι μια απαγορευτική σήμανση σε αυτά τα λάθη που έχεις κάνει και θα σου λέει μια φωνή μέσα σου: Μην το λες πάλι αυτό, το είπες προχτές και θυμάσαι τι έγινε, μην το λες, γιατί εσύ το παραδέχτηκες πριν λίγο ότι οι κουβέντες σου δεν φέρνουν θετικό αποτέλεσμα. Σταμάτα το αυτό. Βρες μια άλλη λύση, να κάνεις κάποια άλλη κίνηση.
Πες άλλα λόγια. Κάτσε και συζήτησε. Έτσι ευθέως και πες, ας πούμε, στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου ότι έλα να συζητήσουμε και να πούμε άλλα πράγματα σήμερα, γιατί αυτά που λέμε τόσα χρόνια μας έχουν οδηγήσει στο παρα 5 από το διαζύγιο. Άρα δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε μετανιώσει. Ο νους μας έχει πρόβλημα. Γιατί αν ο νους μας σκεφτόταν φωτισμένα, είδες τι λέω, μας λείπει η φώτιση, γιατί ο νους μας έχει σκοτάδι. Γιατί αν έβλεπε, δεν θα έκανε τις κινήσεις που οδηγούν στην καταστροφή και στο διαζύγιο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ μιλάω φωτισμένα με τη γυναίκα μου και από την πολύτη φώτιση αποφασίσαμε να πάρουμε διαζύγιο. Μου είπε μια κυρία μια φορά σε μια εκκλησία αυτή τη φράση, λέει, αν είχα ακούσει, λέει, αυτή την κουβέντα που είπε σήμερα, θα είχα προλάβει, λέει, το διαζύγιο μου. Είχε δίκιο, όχι από την κουβέντα, κάποια σοφή κουβέντα, από αυτό το απλό πράγμα που λέμε. Θεωρούμαστε ότι είμαστε έξυπνοι και δεν καταλαβαίνουμε τη μεγάλη μας ανοησία, το μεγάλο σκοτάδι της ψυχής μας που μας οδηγεί σε τέτοια ναυάγια και σε τέτοιες τραγωδίες. Ένας άνθρωπος είχε μια δουλειά, δούλευε κάπου και μετά τον, όποτε είχε προβλήματα, αγχωνόταν. Και αυτό το άγχος νόμιζε αυτός ότι τον βοηθάει, ας πούμε, έτσι, αυτή η ένταση, αυτό το, τον έπιανε ένας πανικός και το θεωρούσε ότι είναι το πιο σωστό. Σου λέει, τι άλλο να κάνεις όταν έχεις προβλήματα, αγχώνες. Έβλεπε όμως ότι αυτό το άγχος τάραζε τη γυναίκα του, μελαγχολούσε τα παιδιά του, αποθάρρυνε τους διπλανούς του, τον έκανε παράξενο, απομονωμένο, δεν έφερνε γαλήνη αυτή η ατμόσφαιρα στο σπίτι. Το έβλεπε. Είχε φιλότιμο. Είχε και μετάνοια, καλή διάθεση για μετάνοια. Δηλαδή ήθελε κάτι να αλλάξει. Ήθελε να πει μέσα του ότι δεν θα είμαι στο μέλλον όπως είμαι σήμερα, όπως ήμουν πέρυσι. Να αλλάξω κάτι, ρε παιδί μου. Πώς αλλάζεις, ας πούμε, τα έπιπλα στο σπίτι σου, πώς αλλάζεις τη διακόσμηση, πώς αλλάζεις. Μια αλλαγή να κάνω στη ζωή μου και μάλιστα εδώ πέρα. Δεν είναι αλλαγή χάρη γούστου και ποικιλία. Εδώ είναι αλλαγή για να σωθούμε. Είναι αλλαγή για να κρατήσουμε το σπίτι μας, τη σχέση μας, την οικογένειά μας, την αγάπη μας, την ηρεμία μας. Σου λέει, με τόσο άγχος που με μαθηματική ακρίβεια έτσι πως πηγαίνω θα αρρωστήσω. Έλκος, γαστροεραγίες, όγκοι, πίεση, πόσες αρρώστιες σωματικές ξεκινούν από ψυχικές καταστάσεις, από ανηρήνευτη ψυχή, από ταραχή μες στην καρδιά μου. Καθόταν και τα σκεφτόταν αυτά. Τα έχεις ακούσει αυτά τα πράγματα, ότι η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου επηρεάζει και το σώμα του? Έχεις ακούσει ότι, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα, αν για 5 λεπτά θυμώσεις και τσακωθείς, μετά, λέει, για 5 ώρες εκρίνονται κάτι ουσίες στον οργανισμό που δεν ξέρω, αυτά οι γιατροί τα ξέρουν και μπορεί να τα διαβάσει κανείς, ας πούμε, αυτά σε βιβλία και στο ίντερνετ αν μπει να τα δει. Για 5 ώρες, λέει, πέφτει η άμυνα του οργανισμού και το ανοσοποιητικό μας σύστημα ατονεί. Για 5 ώρες πέφτει όλη η κατάσταση του σώμα, δηλαδή είσαι σαν άρρωστος. Και επηρεάζεται και το κορμί σου. Λένε τα παιδιά, όταν έχω διαγώνισμα, ας πούμε, το πρωί στο σχολείο, όταν πάω να φάω πρωινό, δεν μπορώ να το φάω, λέει, με πονάει η κοιλιά μου. Η στεναχώρια αυτή, ο τρόπος που σκέφτονται, φέρνει και στην κοιλιά πόνο. Αν ξαφνικά, ας πούμε, πάρει τηλέφωνο εκείνη την ώρα που πονάει το παιδί στο σπίτι, που πονάει η κοιλιά του, και πάρουν τηλέφωνο από το σχολείο και του πούνε, ξέρεις κάτι, τελικά δεν θα γίνει σήμερα μάθημα γιατί εκτάκτως θα πάμε εκδρομή για μπάλα. Αυτομάτως θα μπορέσει να φάει το πρωινό του χωρίς κανέναν πόνο. Ούτε μετό θα κάνει, ούτε θα πονάει, ούτε θα ανακατεύεται το στομάχι του. Τι έγινε ξαφνικά? Τι έγινε? Άλλαξε ο τρόπος που είδε την ημέρα του. Την είδε με αισιοδοξία. Την είδε με χαρά. Την είδε με ευχάριστα πράγματα μέσα του. Δεν σκεφτόταν θα αποτύχω, θα γράψω, θα κοπώ, θα με κοιτάει, θα με προσβάλλει ο καθηγητής, θα φωνάζει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Δηλαδή άλλαξε ο τρόπος της νόησης, της σκέψης. Άρα τι είναι αυτό που μας χρειάζεται και εδώ? Η μετάνοια. Να τι μετάνοια, πόσο χρήσιμη και πόσο πρακτική και μοντέρνα είναι τελικά. Αυτός λοιπόν ο κύριος που έλεγα στην αρχή, που δούλευε και αγχωνόταν και λοιπά, κάποια μέρα πήγε στη δουλειά του και του είπαν ότι θα απολυθεί. Αυτός λοιπόν, γυρνώντας στο σπίτι, στο δρόμο, σκεφτόταν, αν τώρα πάω σπίτι και αρχίσω την κλασική συμπεριφορά που κάνω σε αντίστοιχες περιπτώσεις, που φτάνω στα διέξοδα και χτυπάω την πόρτα, τα κλειδιά, νευριασμένος, τσατισμένος, ένταση, φωνές, καυγάδες, αυτό, βρε παιδί μου, λέει, το έχω κάνει πολλές φορές.
το έχω κάνει αυτό. Και μετά όλα πάνε ανάποδα. Ας δοκιμάσω σήμερα κάτι άλλο. Ας κάνω κάποια άλλη συμπεριφορά, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή τι, εγώ τώρα ως παπάς το λέω αυτό, να μετανοήσω. Ας το δω αλλιώς το πράγμα. Πώς, πήγε λέει στο διπλανό ψητοπολείο στη γειτονιά του. Αυτό θα πει αλλαγή σκέψης. Αλλιώς το είδε. Και αγοράζει ένα κοτόπουλο και πάει στο σπίτι και μαζεύει τη γυναίκα και τα παιδιά του να φάνε. Και τους πήρε και αναψυκτικά και περάσανε καλά και ευχαριστηθήκανε και τους έδωσε χαρά. Και μετά πήρε τη γυναίκα του, λέει, ιδιαίτερος, και της λέει να σου πω κάτι. Λέει, αγάπη μου, τι έγινε σήμερα, τι χαρά σου δώσαν αύξηση, τι χαρά είναι αυτή που μας έφερε στο σπίτι, δεν το περιμέναμε, λέει. Εσύ πάντα έρχεσαι κουρασμένος, λίγη ένταση, λίγα νεύρα. Λέει, ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε, λέει. Μικρή είναι αυτή η ζωή. Δεν αξίζει τον κόπο να αρρωστήσουμε, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα. Μπράβο, λέει, αλλά τι τόση χαρά σήμερα, λέει, τι έγινε. Να του πω τι έγινε, λέει, με απολύουν, λέει, σε λίγες μέρες και είπα, λέει, να τον γλεντήσουμε. Πάμε να τον γλεντήσουμε. Σοβαρολογείς, λέει. Καλά, σε απολύουν και εσύ μας φέρνει να φάμε ψητά και αναψυκτικά, να χαρούμε. Να σου πω, τι λέει κάτι. Και τόσες φορές που κάναμε, που μας έπιανε ο πανικός, τι κερδίζαμε. Και τόσες φορές που φώναζα, εσύ την πλήρωνες πάντα χωρίς να φταίς. Και τα παιδιά μετά τα φώναζα και τα έβριζα και ξέσπαγα πάνω τους. Είπα να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος μετάνιωσε. Μα θα πεις, η μετάνοια συνδέεται τώρα με ψητοπολία και αναψυκτικά. Ναι, είναι μετάνοια. Άλλαξε τρόπο που βλέπει τη ζωή. Ναι, η μετάνοια μπορεί να συνδέεται και με το να βγεις. Η μετάνοια μπορεί να συνδεθεί και με το να γελάς. Μπορεί να γελάς και αυτά τα γέλια να είναι απόδειξη ότι μετάνιωσες στη ζωή σου. Γιατί αν, ας πούμε, την κοπέλα που αγαπάς και πας να παντρευτείς, της βγάζεις μια πικρία όλη την ώρα, η δική σου μετάνοια συνίσταται στο να μάθεις να γελάς στη ζωή σου, το να μάθεις να δίνεις χαρά, στο να μάθεις να είσαι εκδηλωτικός, κοινωνικός, μεταδοτικός της ευτυχίας σου. Γιατί αν σου πω ζωγράφισε έναν μετανιωμένο άνθρωπο, θα ζωγραφίσεις κάποιον που κάθεται σκυμμένος, ας πούμε, σε μια πολυθρόνα και προσεύχεται και χτυπάει το στήθος του. Να λοιπόν που νομίζω ότι και αυτός ο άνθρωπος που γελάει για να κρατήσει τη σχέση του, για να βγει από τον εγωισμό του, για να βγει από το άτομό του και να μοιραστεί με τον άλλον κάτι ευχάριστο, και αυτός ο άνθρωπος που τρώει το ψητό με την οικογένειά του για να τους δώσει ευτυχία και χαρά ενώ μέσα του περνάει τον πόνο του, και αυτός μετανιώνει και την ώρα. Είναι άλλου είδους μετάνοια αυτή. Καταλαβαίνεις, σήμερα σου μιλάω για μια άλλη μετάνοια. Θα σου πω μετά πώς και εγώ πρέπει να μετανοήσω, με τι θα πει μετάνοια για ένα παπά που εξομολογεί, ας πούμε, τον κόσμο και ανθρώπους και μιλάει με τον ένα και τον άλλον και ζητούν όλοι μια γνώμη, μια συμβουλή. Τι θα πει μετάνοια για μένα? Είδα έναν πατέρα μια μέρα, του λέω, τι κάνεις? Λέει, καλά. Τι κάνει ο γιος σου? Όπως θα ξέρεις, λέει, στα ναρκωτικά. Και εσύ πώς είσαι? Ήρεμος, δόξα τω Θεώ. Σε στεναχωρεί κάτι? Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Το ακούει άλλος και λέει, τι δόξα τω Θεώ? Δεν θα έπρεπε να είναι στεναχωρημένος? Δεν θα έπρεπε να είναι μετανιωμένος και να πονά και να λυπάται και να κάνει για το γιο του που είναι μπλεκμένο στα ναρκωτικά? Και του λέω, όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένας μετανοημένος πατέρας. Τι μετανοημένος, λέει, πάτερα? Αν είναι μετανοημένος, πώς είναι ο γιος του στα ναρκωτικά? Μα γι' αυτό, του λέω, ο γιος του έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Γιατί? Γιατί ο πατέρας αυτός παλιά δεν ήταν μετανιωμένος. Δηλαδή, μου λέει, δεν ήταν της εκκλησίας? Όχι, του λέω. Ακριβώς το αντίθετο. Κάτσε, δηλαδή ήταν της εκκλησίας και δεν ήταν μετανιωμένος? Όχι, του λέω, δεν ήταν μετανιωμένος επειδή ήταν της εκκλησίας με πολύ λάθος τρόπο. Και η μετάνοια για αυτόν τον άνθρωπο είναι αυτό ακριβώς που κάνει τώρα. Ποιο? Που αφήνει το παιδί του ήσυχο. Δεν καταλαβαίνω, μου λέει, τι λες. Να σου το εξηγήσω. Αυτός ο κύριος, λέει, που βλέπεις για παράδειγμα τώρα, ήταν πολύ της εκκλησίας. Έτσι ένιωθε ότι είναι πολύ του Θεού. Και νόμιζε ότι ό,τι λέει αυτός το επισφραγίζει και ο Θεός. Πίεζε το παιδί του. Συνέχεια του κάνει κριτική, όλα του τα βρίσκε λάθος, για τα πάντα τον μάλωνε, όλο τον διόρθωνε, τον ενοχλούσε στην προσωπική του ζωή, τον πήγαινε η εκκλησία με το ζόρι, του δείξε το πρόσωπο ενός Θεού αυστηρού, άκαμπτου, σκληρού, τιμωρού, που όλο μαλώνει και γεμίζει την ψυχή ενοχές, και το παιδί αυτό κλώτσε τόσο πολύ. Μια μέρα κλώτησε και τον πατέρα του στα αλήθεια, αλλά κλώτησε και την εκκλησία, κλώτησε και τον κόσμο και τη ζωή και βυθίστηκε στη δική του θλίψη και βρήκε τη λύση των ναρκωτικών. Που δεν είναι λύση, αλλά αυτό βρήκε. Ποιος έφταιγε, του λέω? Ποιος έφταιγε? Ο πατέρας
που νόμιζε ότι είναι της Εκκλησίας. Που νόμιζε ότι είναι του Θεού άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν να είσαι του Θεού άνθρωπος και να φέρεις τέτοιο αποτέλεσμα στο παιδί σου, ε? Άρα, τώρα του λέω, έχει μετανιώσει. Τώρα. Τώρα που δεν ενοχλεί το παιδί του, τώρα που σε εισαγωγικά δεν είναι πολύ της Εκκλησίας, με τρόπο δηλαδή ενοχλητικό στον άλλον, τώρα είναι της Εκκλησίας. Τώρα είναι άνθρωπος του Θεού. Γιατί φέρνεται όπως φέρνεται ο Θεός. Αυτή είναι η μετάνοια. Δηλαδή μερικές φορές μετάνοια θα πει να σε αφήσω ήσυχο. Μετάνοια θα πει να πάψω να είμαι ο βραχνάς τη ζωή σου. Να σου γίνομαι εμπόδιο, να σου γίνομαι καταπίεση, να σου γίνομαι ενόχληση. Να με βλέπεις και να νιώθεις ότι θα αρχίσει το κήρυγμα. Αυτό είναι μετάνοια εκ μέρους μου. Και αν θες να μετανοήσεις, να μετανοήσεις εσύ. Και αν θες να διορθωθούν οι άλλοι, να διορθωθείς εσύ. Και να σταματήσεις να ασχολείσαι με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, με τον άντρα σου, με σκοπό να τους φτιάξεις. Και η δική σου μετάνοια που μου είπες μια μέρα ότι εγώ θα τον αλλάξω τον άντρα μου, θα τον φτιάξω εγώ, θα τον κάνω άνθρωπο. Δεν στο ζητά κανένας αυτό, να αλλάξεις τον άλλον. Η μετάνοια σου είναι να πάψεις να θες να αλλάζεις τους άλλους. Η μετάνοιά σου, δηλαδή πρέπει να αλλάξεις τρόπο που βλέπεις τη ζωή, τον άνθρωπό σου, τη σχέση σου μαζί του. Ασχολήσου με τον εαυτό σου και αν εμπνέει το φως σου και αν εμπνέει η αγάπη σου και αν έρθει η ώρα του άλλου θα αλλάξει μόνος του όπως πρέπει. Εγώ εκτίμησα πολύ αυτόν τον πατέρα που δεν ενοχλεί πλέον το παιδί του. Τώρα του λέω μπορεί να το κερδίσει το παιδί σου. Έτσι όπως όχι λέω έτσι όπως τα έκανες, μην απελπίζεσαι. Όχι, τώρα που δεν το, να σου το πω έτσι ομά, που δεν το πρίζεις το παιδί σου. Τώρα είσαι άνθρωπος του Θεού, γιατί τώρα βγάζεις τον πόνο σου. Έκανες, δηλαδή βγάζει το πρόσωπό σου έτσι, τον πόνο που έκανες λάθη, το παραδέχεσαι. Δεν κάνεις τον έξυπνο. Δεν κάνεις τον πολύ φωτισμένο. Γιατί καμιά φορά νιώθουμε πάρα πολύ φωτισμένοι. Τα ξέρουμε όλα. Και άμα τα ξέρεις όλα, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να μετανιώσεις. Δηλαδή να αλλάξεις τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Γιατί εσύ λες τα ξέρω όλα. Δεν μένει περιθώριο. Μου κάνει εντύπωση κάτι μητέρες και πατέρες που έρχονται και λένε, ας πούμε, πες του γιου μου αυτό, σε παρακαλώ πάτερ να του πείτε αυτό και αυτό και αυτό και να ξέρει έτσι, να το διορθώσετε, να τα διορθώσει αυτά τα πράγματα. Σας τα λέω να τα ξέρετε από πριν. Σπάνια να δεις, ας πούμε, γονείς που να έρθουν και να σου πούνε, ας πούμε, τι να κάνω. Αυτό είναι άνθρωπος έτοιμος για μετάνοια. Το τι να κάνω θα πει, βοήθησέ με να σκεφτώ αλλιώς. Βοήθησέ με να δω τη ζωή αλλιώς. Ε, άρα βοήθησέ με να μετανοήσω στην καθημερινότητά μου, να μετανοήσω. Όχι μια φορά το μήνα και το δίμηνο που πάνε να εξομολογηθώ, να κάτσω την παραμονή και να αρχίσω να μετανοώ και μετά τις άλλες μέρες να κάνω πάλι τα ίδια και τα ίδια. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Δεν επηρεάζει δηλαδή καθόλου το σκεπτικό. Έρχεσαι στην εξομολόγηση. Λες, ας πούμε, ότι τσακώνω με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου. Πας μετά στο σπίτι σου, αρχίζεις πάλι το καυγά. Τι έκανες πριν, μετάνιωσες. Δεν έμαθες, ας πούμε, να σιωπάς. Δεν έμαθες να σέβεσαι. Δεν έμαθες ακόμα να περιμένεις. Δεν έμαθες να αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι. Όπως είναι. Μα λέει με προσβάλλει έτσι όπως είναι. Γιατί σε προσβάλλει. Η αξία σου δηλαδή έρχεται μόνο από τον άλλον. Αν ένας δει τον άντρα σου να φέρνεται έτσι και εσύ είσαι αυτή που πρέπει να είσαι, δεν σε προσβάλλει. Θα πούνε όλοι, αυτή είναι μια σωστή κυρία που ο άντρας της έχει μια δυσκολία. Δεν σε προσβάλλει εσένα. Η αξία σου δεν χάνεται από αυτό. Το κατάλαβες. Και εγώ πρέπει να μετανοήσω. Και ο Βασίλης μετανοεί. Γι' αυτό κάθε φορά που κάνω μια εκπομπή σκέφτεται τι άλλη μουσική θα βάλει. Αυτό θα πει μετάνοια για ένα μουσικό. Αλλάζει ο νους του. Μεταμορφώνεται η σκέψη του, η καρδιά του, η ποιητική του ευαισθησία. Ε, Βασίλη, στο φερά ωραία. Έτσι δεν μπορεί να πεις. Και βάζει άλλη μουσική. Και δημιουργεί καινούργια μουσική. Νέα ακούσματα. Αυτό θα πει. Δεν υπάρχει στασιμότητα στη μετάνοια. Δεν υπάρχει καλούπομα, μονοκόμματη ζωή, όλα ίδια συνέχεια. Ανατρεπτικές καταστάσεις. Και μην ασχολείσαι να κρίνεις εσύ τώρα αν δεν σ' αρέσει κάτι να το κρίνεις, γιατί θα πει ότι δεν μετάνιωσες κι εσύ. Μετανοώ θα πει δέχομαι την διαφορετικότητα του άλλου. Έτσι θέλει να είναι ο άλλος. Εμένα με πειράζει. Εσένα τι σε ενοχλεί. Γιατί κρίνεις συνέχεια. Μετά θα μου πεις εσύ τώρα γιατί κρίνεις εμένα πάντερ. Έχεις δίκιο. Και εγώ γιατί να κρίνω εσένα. Άρα ο καθένας σκέφτεται τον Χριστό. Αγαπάει το Θεό και ζητάει και λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, φώτισέ με να ζήσω εγώ με προσωπικό δικό μου τρόπο τη μετάνοια που θα μου χαρίσεις εσύ.
Έλα Κύριε, μπες στη δικιά μου την ψυχή και δώσ' μου τη δικιά μου φώτιση. Και πες μου κάτι τελείως προσωπικό που όντως ο Θεός στον καθένα λέει κάτι τελείως προσωπικό. Και ζητάει από του καθενός τη μετάνοια άλλα πράγματα. Και αυτό πρέπει να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι το δύσκολο τώρα για έναν ιερέα που θα πρέπει να μετανοεί. Δηλαδή κι εγώ να αλλάζω τρόπο νόησης, τρόπο που νοώ, που κατανοώ τους άλλους. Δεν μπορώ δηλαδή για ό,τι μου λένε να λέω σε όλους την ίδια απάντηση. Δεν μπορώ, ας πούμε, ένας που θα έρθει να μου πει ότι θυμώνω, να του πω την ίδια απάντηση που θα δώσω και σε έναν άλλον και σε έναν άλλον, σε όλους την ίδια απάντηση να δίνω. Γιατί για διαφορετικό λόγο θυμώνει ο ένας, για διαφορετικό άλλος, για διαφορετικό άλλος. Ο ένας καπνίζει χωρίς να έχει λόγο, ο άλλος καπνίζει από συνήθεια, ο άλλος καπνίζει από ζήλια, ο άλλος καπνίζει από μειονεξία, ο άλλος καπνίζει από τάση επίδειξης και ο άλλος καπνίζει διότι αν δεν κάπνιζε θα σκότωνε τη γυναίκα του ή την πεθερά του. Και είναι το μόνο, ας πούμε, που κάνει στη ζωή του, αλλιώς θα τρελαινόταν στο σπίτι. Και λέει, αν μου το κόψεις και αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα τα σπάσω όλα εκεί μέσα. Και λες, ζυγίζεις. Αυτό θα πει μετάνοια. Να βγω από το δικό μου το πνευματικό βόλεμα και το πνευματικό καλούπι. Που αυτό το καλούπι δεν το έχει ο Κύριος. Δεν είναι δικό μου αυτό που λέω τώρα. Ο Χριστός μας δεν είχε ένα καλούπι συμπεριφοράς. Ήταν τόσο ευέλικτος, τόσο διαφορετικός στην κάθε περίπτωση. Το ίδιο κοινό αποτέλεσμα βέβαια ήθελε. Ποιο? Να δείξει την αγάπη του στο πλάσμα του, να το οδηγήσει κοντά στο Θεό, να το οδηγήσει στη σωτηρία, αλλά στον καθένα έλεγε κάτι διαφορετικό. Σε άλλον είπε, έλα μαζί μου. Σε άλλον του είπε, κάτσε εκεί που είσαι σπίτι σου και διηγήσου όλα τα θαύματα που σου κάνει ο Θεός. Στον ένα ζήτησε να τα αφήσει όλα και στον άλλον ζήτησε να ευλογήσει το γάμο του και την οικογένειά του και πήγε στο γάμο και ευλόγησε το σπίτι του. Δεν είπε σε αυτούς, αφήστε τα όλα και ακολουθήστε με. Στον καθένα, αυτό θα πει συμπεριφορά προσωπική στον καθένα. Ο Χριστός δεν είχε φυσικά ανάγκη μετάνοιας με την έννοια των ενοχών, με την έννοια των λαθών. Τέτοια μετάνοια δεν είχε. Γιατί δεν είχε λάθη για να μετανιώσει, έτσι. Αλλά ο νους του Χριστού εννοείται δεν ήταν μονοκόμματος, δεν ήταν άκαμπτος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που στην εποχή του τα βλέπαν όλα μέσα σε κάτι κουτάκια, ότι όλα πρέπει να είναι ξεκάθαρα πράγματα. Σταράτες κουβέντες που λένε μερικοί. Θα το πεις αυτό, πρέπει να το πεις ότι θα πάει στην κόλαση. Αλλιώς λέει, δεν είσαι εντάξει να το πεις. Ωραία, γιατί ο Χριστός δεν είπε στην αμαρτωλή γυναίκα ότι θα πάει στην κόλαση? Γιατί έτσι το λέγανε οι Φαρισαίοι. Πες το, πέτα μια πέτρα, πες εκείνο, γίνε αυστηρός. Και λέει ο Χριστός μας, συγχωρούνται οι αμαρτίες τις οι πολλές, γιατί αγάπησε πολύ. Α, τους λέει, υπάρχουν μερικά πράγματα που εσείς δεν τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε, γι' αυτό μιλάτε έτσι πολύ επιφανειακά και βιαστικά. Εγώ βλέπω όμως κάποια πράγματα και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η γυναίκα αγάπησε πολύ και συγχωρούνται τα πολλά της αμαρτήματα, γιατί είδα κάποιες ποιότητες μέσα στην ψυχή της, κάποιες ωραιότητες μέσα στην καρδιά της που εσείς δεν μπορείτε να τις δείτε. Και έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο έτσι πως σκέφτεστε. Εσείς έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν έχω δίκιο, γιατί ένας παπάς θα πρέπει όσο περισσότερο μπορεί να προσπαθεί, βέβαια, να προσπαθεί να μπαίνει στο νου του Χριστού. Και επειδή ο νους του Χριστού δεν έχει ένα καλούπι, είναι πρόβλημα. Γιατί το καλούπι είναι εύκολο. Το να λες, ας πούμε, θα κάνεις αυτό σε όλους, είναι εύκολο. Αλλά το να πρέπει να αφήνεσαι στο θέλημα του Θεού και στη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και στην προσωπική στιγμή του κάθε ανθρώπου, τι θα σε εμπνεύσει ο Χριστός, αυτό είναι δύσκολο. Αυτό πρέπει να σημαίνει αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, να αφήνεις στο μυαλό σου, ο Χριστός με το κατσαβίδι του λέει, να σου φτιάχνει το μυαλό κάθε φορά αλλιώς. Αλλού να σφίγγει μια βίδα, αλλού να χαλαρώνει, αλλού να βγάζει κάποια βίδα γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ σφίξιμο, αλλού να βάζει καινούργια που δεν είχες καν. Και αυτό για να το δεχτείς θα πρέπει να έχεις βγει από τα δικά σου στεγανά, από τις δικές σου σιγουριές, από τις δικές σου ασφάλειες. Και ξέρετε, υπάρχει μεγάλη ασφάλεια στις φυλακισμένες έτσι συμπεριφορές. Φυλακιζόμαστε κάπου και λέμε, αυτό δεν αλλάζω εγώ, αυτό θα το λέω πάντα. Έλεγε, ας πούμε, ένα παιδί, εγώ λέει στη μητέρα μου, ξέρω από πριν ότι όταν τη ζητήσω, ας πούμε, αυτό θα μου πει εκείνο. Το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό το κάνει ο Χριστός, αλλάζει, εκπλήσει τους ανθρώπους.
απορεί κανείς από την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή φεύγαν όλοι, για παράδειγμα, κάποιοι μαθητές του Κυρίου φεύγαν από κοντά του και θα περίμενε κανείς να τους πει ο Χριστός: μα πού πάτε, μα τι είναι αυτά, μη με αφήνετε, ξέρετε που, στην κόλαση πάτε αν φύγετε από κοντά μου. Και ρωτάει τους μαθητές του, αντί να τους πει επιχειρήματα για να μείνουν, τους δίνει δικαίωμα να φύγουν. Μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε? Αυτό θα πει ασυνήθιστη σκέψη, ασυνήθιστη πρόταση. Άκου πρόταση που τους κάνει. Μήπως θέλετε να φύγετε? Και αυτό τους κάνει να κολλάνε πιο πολύ πάνω του και να, του λένε μα πού να πάμε, μα είσαι ωραίος, γι' αυτό δεν φεύγουμε. Πού να πάμε, Κύριε, μα θα μείνουμε κοντά σου, δεν πάμε πουθενά. Θα μείνουμε κοντά σου γιατί είσαι η ελευθερία, είσαι η αγάπη και τα λόγια σου είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Πού να πάμε, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Πες το και εσύ στο παιδί σου, να δούμε τι θα σου πει. Μην το πεις. Καλύτερα μην το πεις, αλλά λέμε. Τώρα τα συζητάμε. Μπορεί να πει κανείς στο παιδί του, ας πούμε, παιδί μου, θες να φύγεις, και να σου πει: πού να πάω, ρε πατέρα, πού να πάω, ρε μητέρα. Σαν και εσάς θα βρω καλύτερους. Αφορμή ζητάνε να φύγουν. Γιατί δεν έχουμε το μέλι? Δεν έχεις το μέλι. Το μέλι γίνεται με τη μετάνοια. Κάτι να αλλάξει μέσα μας. Κάτι βίδες έχουν παρασφίξει. Κάποιες άλλες έχουν πολύ λασκάρει. Και δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί τώρα αυτά που σου λέω και εγώ είναι, ας πούμε, και για μένα τώρα η μετάνοια είναι, ας πούμε, να σταματήσω να μιλάω. Αυτό θα πει να αλλάξω σκέψη και να πω: καλά, τώρα τι να πω μέσα μου. Τι νομίζεις τώρα, ας πούμε, ότι αυτά που λες βοηθάς? Τους μπερδεύεις τους ανθρώπους περισσότερο, ας πούμε, μπερδεύονται, άστους. Μην κάνεις τον έξυπνο, μην μιλάς. Μην όλη την ώρα διδάσκεις. Κλείς το στόμα σου. Αυτό θα πει μετάνοια. Δεν έχω κι εγώ μετανοήσει ακόμα. Όταν μετανοήσω, θα σιωπήσω. Αυτή είναι η απόδειξη πολλές φορές για μερικούς ότι μετάνιωσαν. Να σταματήσουν να μιλάνε επεμβαίνοντας στη ζωή των άλλων. Είδες, τους είπα, μετάνοια. Χρειάζεται και ο ιερέας μετάνοια. Δηλαδή να σεβαστεί την κάθε μια ψυχή. Να πει κάτι που δεν το περίμενε το ίδιος. Μου είπε μια φορά κάποιος, έτσι πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος, κάτι δύσκολο. Που μου άρεσε πάρα πολύ την ώρα που το κατάλαβα. Του λέω: τι ωραίο που είπες αυτό, λέω. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Και γυρίζει και μου λέει: ούτε εγώ το κατάλαβα, λέει. Πώς μου βγήκε. Μετάνοια θα πει να γεννάς μέσα σου καινούργιες αντιλήψεις, τις οποίες σου εμπνέει ο Χριστός. Καινούργια πράγματα. Όπως ο πατέρας του Αγίου Σιλουανού, που όταν ο γιος του, ο μικρός Σιλουανός που ήταν τότε Σιμεών, έκανε αταξίες όταν ήταν μικρό παιδί και αμαρτίες, δεν του ήρθε να πει το κλασικό: παιδί μου, τι έκανες, που γυρίζεις, τι κάνεις, που ασωτεύεις, που αμαρτάνεις. Του λέει: παιδί μου, πού ήσουν, λέει, με πόναγε η καρδιά μου, λέει, είχα ένα σφάχτη, ένα πόνο στην καρδιά μου, λέει, χτες, και κάτι αισθανόμουν, λέει, για σένα. Αυτό θα πει μετανιωμένος άνθρωπος, δηλαδή ο πατέρας εννοώ. Σκέψη φρέσκια, καινούργια, ασυνήθιστη. Αυτό κερδίζει τον κόσμο, αυτό κερδίζει τις ψυχές, όχι όμως ως διπλωματία, ούτε ως τακτική, ούτε ως μέθοδο έτσι τυποποιημένη. Είναι να γίνει όλη σου η ζωή μια ευελιξία, είναι να γίνει όλη σου η ζωή ένα φτερό στον άνεμο, δηλαδή να αφήνεις τη ζωή σου να τη φυσάει ο Χριστός όπου θέλει, να σου αλλάζει μυαλά, σκέψεις, καρδιές. Ναι, με ρώτησε μια φορά κάποιος μια γνώμη και ήταν σε ένα χώρο που δεν μπορούσε να αλλάξει συμπεριφορά αυτός ο άνθρωπος, γιατί έπρεπε να πει τα συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι χώροι, ας πούμε, σε ένα σχολείο, σε ένα ίδρυμα, σε ένα γραφείο. Του λέω: δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα εδώ εσύ, γιατί ακολουθείς κάποιους αυστηρούς κανόνες. Εσύ μου λέει: δεν ακολουθείς. Μα οι δικοί μου οι κανόνες είναι αυτοί ακριβώς. Ο δικός μου ο κανόνας είναι η ποικιλία. Ο δικός μου ο κανόνας κοντά στον Θεό είναι να μην υπάρχει κανόνας. Και να υπάρχουν οι κανόνες για να βοηθούν, να εμπνέουν, να στηρίζουν, γι' αυτό λέγεται κανόνας, είναι ο χάρακας πάνω στον οποίο ευθυγραμμίζεσαι, αλλά όχι να σε καθυλώνουν. Και όχι να γίνεται, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, να γίνονται οι κανόνες, κανόνια που σκοτώνουν τους άλλους, που πετάμε στους άλλους βόλια και τους πληγώνουμε και τους χτυπάμε. Η μετάνοια αυτό θα πει. Νομίζω, έτσι, μερικές απλές σκέψεις σου έκανα σήμερα. Οπότε άλλαξε λίγο τα πράγματα. Δες τα αλλιώς. Μην τρέπεσαι να αλλάξεις σκέψη. Εγώ μια μέρα μετάνιωσα στην τάξη που έλεγα στα παιδιά διάφορες οδηγίες. Τους έλεγα να μην αργούν να μπουν στην τάξη. Στο έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι, στην τρίτη ηλικίου. Αργούσαν να μπουν μέσα. Και έλεγα συνέχεια: μην αργείτε, γιατί θα σας μειώσω τον βαθμό. Θα το πω στο λυκειάρχη, θα πάρετε αποβολή. Και ενώ μέσα μου άλλα πράγματα ένιωθα.
που τους έλεγαν να μην αργούν. Να σου πω τι ένιωθα. Ένιωθα, ας πούμε, ότι με περιφρονούν. Ένιωθα ότι είμαι αποτυχημένος ως καθηγητής. Ένιωθα ότι δεν με αγαπούν και δεν μου δίνουν σημασία. Ένιωθα ότι δεν κάνω καλό μάθημα, γι' αυτό δεν έρχονται. Δηλαδή, σκεφτόμουν διάφορα πράγματα μέσα μου. Αλλά δεν το έλεγα ποτέ αυτό το πράγμα. Να πω την αλήθεια. Μετάνια θα πει να λες αλήθεια, ε. Μετάνια θα πει να αφήσεις την υποκρισία και να δεις τα πράγματα όπως είναι. Αλλά είχα ακούσει και κάτι παιδαγωγικά συμβουλές που έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ ο καθηγητής να πέσει στα μάτια των παιδιών και δεν πρέπει ποτέ ο υψηλόβαθμος να δείξει ότι δεν είναι καλός και πόσο μάλλον να είσαι και ιερέας και να δείξεις. Και λέω, δεν κατάλαβα δηλαδή και πού πάει η ειλικρίνεια, έλεγα. Είναι δυνατόν να είσαι ειλικρινής και να φέρνεις άσχημο αποτέλεσμα? Είναι δυνατόν να ανοίξεις την καρδιά σου? Λέω, δεν γίνεται, θα πω την αλήθεια. Θα μετανοήσω μπροστά στα παιδιά, δηλαδή θα αλλάξω τρόπο που τα προσεγγίζω. Θα τους πω, αλλιώς θα τους μιλήσω σήμερα. Οπότε ενώ άλλες φορές μπαίνανε και τους έλεγα, γιατί άρχισες εσύ, α, πού ήσουν εσύ τόση ώρα? Λοιπόν, θα πάρεις απουσία άμα το ξανακάνεις. Που δεν το έκανα, απλώς έλεγα όλα απειλές, χωρίς λόγο και χωρίς αποτέλεσμα. Λοιπόν, λέω, παιδιά, μαζευτείτε, ελάτε και τελευταία να σας πω όλη την αλήθεια. Αυτοί απορρίσανε. Είδες, απορία, γιατί σε βλέπουν ότι αλλάζεις την καθιερωμένη σου στάση. Φεύγεις από το καθιερωμένο βόλεμα που έχεις πάρει, αυτό το ρόλο ότι πάντα θα είσαι ο κακός και θα παριστάνεις τον κακό. Όχι, λέω, θα πω την αλήθεια. Παιδιά, κοιτάξτε, λέω, στεναχωριέμαι που αργείτε να μπείτε, όχι για τους βαθμούς, ούτε για το λυκειάρχη, ούτε για τίποτα. Νιώθω μέσα μου μειονεξία εγώ. Μειονεκτό και την ώρα νιώθω ότι με περιφρονείτε. Νιώθω ότι δεν είμαι καλός καθηγητής. Νιώθω ότι δεν με αγαπάτε. Τα παιδιά τα χάσανε. Εγώ μέσα μου έλεγα, τώρα να δεις, μπορεί να ρεζιλευτώ που τα λέω αυτά και να πούνε, α, ρεζιλεύτηκες, μας είπες ότι έχεις και εσύ ανάγκη να σου λέμε ότι σε εκτιμούμε και σε αγαπούμε και σε προσέχουμε. Καθόλου δεν κοροϊδέψανε. Από εκείνη την ημέρα δεν αργήσαν να ξαναμπούνε μέσα. Μπαίνανε στην ώρα τους. Και αν κάποιος αργούσε, μάλιστα ένας σήκωσε το χέρι και λέει, μα δεν το κάνουμε, λέγει, όλα αυτά που σκεφτήκατε. Η αλήθεια είναι άλλη. Είναι πολύ απλή η αλήθεια και διαφορετική. Επειδή είμαστε πτώμα στην κούραση από το διάβασμα, εκμεταλλευόμαστε και το τελευταίο πεντάλεπτο να παίξουμε λίγο στο διάλειμμα μπάσκετ. Γι' αυτό αργούμε, λέει. Εσάς, λέει, δεν αγαπάμε. Με εσάς δεν θέλουμε να μιλάμε. Δεν το κάνουμε, λέει, για εσάς. Μην το παίρνετε έτσι. Το καταλαβαίνεις. Είχα μπει σε ένα καλούπι. Νόμιζα ότι η ζωή είναι όπως εγώ την εξηγώ. Νόμιζα ότι οι άλλοι σκέφτονται όπως εγώ σκέφτομαι και ότι οι άλλοι με βλέπουν όπως εγώ θα έβλεπα τους άλλους σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Και στην ουσία το πρόβλημα ήταν δικό μου. Όταν αποφάσισα λοιπόν να δω αλλιώς τη ζωή, να δω αλλιώς τη σκέψη μου, να δω αλλιώς τα πράγματα και να ερμηνεύσω αλλιώς την ψυχή των παιδιών, γίναν όλα πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Είναι απλά πράγματα αυτά, πάρα πολύ απλά, πολύ... Απλώς, ας πούμε, σου ξαναλέω, ζήσε έτσι τη ζωή σου που αν γυρίσεις το χρόνο πίσω να νιώσεις ωραία από εδώ και πέρα για αυτά που κάνεις στη ζωή. Αλλά για να νιώσεις ωραία πρέπει να κάνεις καινούργια ωραία πράγματα. Άλλαξε τα πράγματα, κάντε αλλιώς. Κάντε αλλιώς, βάλε μια άλλη σειρά, ας πούμε, σε εκνευρίζει κάτι, άλλαξέ το. Βρες μια λύση να το... Δεν κάθεσαι και κλαίγεσαι. Η ζωή αυτή είναι μικρή και δεν αξίζει σε αυτά τα λίγα χρόνια που ο Θεός μας επιτρέπει να ζήσουμε για να απολαύσουμε την αιωνιότητα μετά. Δεν αξίζει 90 χρόνια, 180 αν φτάσουμε τόσα, έτσι. Σου βάζω τα πολλά για να χαρείς και να έχεις και αισιοδοξία. Δεν αξίζει να την περάσουμε μέσα στη μιζέρια, σε καθυλωμένες συμπεριφορές, στασιμότητα. Κάνε κάτι. Άλλαξε. Άλλαξε δουλειά, άλλαξε επάγγελμα, άλλαξε μυαλά, άλλαξε σπίτι, άλλαξε γειτόνους. Ό,τι δεν μπορείς, ή δέξου το μέσα σου με άλλη οπτική γωνία και παραδέξου το ότι πρέπει να το αποδεχτείς αυτό, έτσι, ως με τη γυναίκα σου, το παιδί σου, αυτά δεν τα αλλάζεις, τον άντρα σου. Αυτό πρέπει να μάθεις να δεις γιατί από τον εγωισμό μου δυσκολεύομαι. Αλλά τα άλλα πράγματα, η μετάνοια θα σε οδηγήσει στο να κάνεις κινήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν επάγγελμα. Αυτό θα επιλέγει για μένα μετάνοια. Γιατί έβλεπα ότι κόντυψα να αρρωστήσω από αυτή τη δουλειά. Δεν μου κάνει καλό. Ωραία, μετάνιωσα και άλλαξα ζωή. Βρήκα άλλο επάγγελμα. Μην κάθεσαι να κλαίγεσαι συνέχεια. Σου αξίζει μια όμορφη ζωή. Σου αξίζει μια ωραία ζωή. Έτσι ώστε όταν φτάσεις στο τέλος της ζωής σου να λες αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, με άλλη φυσικά έννοια, ότι τον αγώνα τον καλό νηγώνεις, με την πίστη τήρηκα, τον δρόμο τετέλεκα. Δηλαδή, ωραία, δόξα τω Θεώ. Έζησα μια ζωή, έκανα λάθη, είχα προβλήματα, είχα αδυναμίες, αλλά δεν ήταν και ένα μαρτύριο η ζωή μου. Είχα μετανιώσει.
τα είδα αλλιώς, φωτίστηκα και πήρα αποφάσεις. Τώρα θα μας πεις και τι μας τα πεις όλα αυτά σήμερα, τόσο αυτονόητα μας είπες. Εντάξει, αυτονόητα. Μετανοήστε λοιπόν κι εσείς, δέστε με αλλιώς. Μετάνια θα πει να με δεις τώρα αλλιώς, να με σκεφτείς με κάποιο καλό τρόπο και να πεις να ψάξεις κάτι, ας πούμε, να με δικαιολογήσεις και να με αντέξεις. Αυτό θα πει μετανοώ σε κάποιον που δεν μου αρέσει να ακούω ή δεν τον ξανακούω. Και λέω, δεν τον ξανακούω, μετάνιωσα πια. Άλλαξα σκέψη και δεν θα ξανακούσω αυτή την εκπομπή. Η μετάνοια έχει πολύ μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων και εκφράσεων. Σήμερα σου έδωσα μερικές αφορμές να σκεφτείς μερικά πράγματα. Να με συγχωρείς που σε. Αν λίγο σε μπέρδεψα, αν σε έβγαλα από τα καθιερωμένα, από την αναπαυτική έτσι θέση που έχεις βρει στο χώρο του Θεού και στην Εκκλησία, έτσι μια σταθερή κατάσταση, και τώρα σε μπερδεύω. Αλλά δεν πειράζει. Και ο Χριστός είχε μπερδέψει με μερικά που έλεγε, δεν ήξερε αν ο κόσμος τι εννοούσε, γιατί το έκανε αυτό τώρα. Παρεξηγούσαν τα λόγια του. Και οι Απόστολοι το ίδιο κάνανε και οι μαθητές των Αποστόλων και εμείς το ίδιο κάνουμε. Το θέμα είναι από αυτό το ανακάτεμα που γίνεται μέσα μας να βγει στο τέλος κάτι καλό. Δεν είναι κακό η ζωή σου να αναμοχλεύεται. Δεν είναι κακό να φτάνεις σε ένα σημείο να ξεβολεύεσαι. Το θέμα είναι όλα αυτά να μην γίνονται για να γίνουν, αλλά για να γίνεις αληθινά χαρούμενος, ευτυχισμένος, να σου αξίζει η ζωή που κάνεις, η γυναίκα που έχεις, ο άντρας που έχεις, τα παιδιά που έχεις, το σπίτι που έχεις ή όλα αυτά που δεν έχεις, να τα δεις αλλιώς. Δεν ξέρω τι θέλω να σου πω, αλλά θέλω να σου πω ότι σου αξίζει να είσαι χαρούμενος, αυτό. Και θέλω να είσαι χαρούμενος και δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Αλλά πρέπει κάτι να κάνεις, το καταλάβες. Πρέπει κάτι να κάνεις. Καλά που έχω τον Βασίλη και με σώζει από τα διέξοδα και με σώζει από τα εκεί που μπλοκάρω και κολλάω και με βοηθάει στη μετάνοια μου. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση και εύχομαι να χαμογελάς. Γιατί καμιά φορά μου λες ότι κλαις όταν ακούς αυτά που λέω, αλλά θέλω το δάκρυ σου να γίνει χαμόγελο και χαρά που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένες κινήσεις πάνω στη ζωή. Τα ξαναλέμε.